Παρότι Ιανουάριος αντέχουμε έξω. Αντέχουμε. Όχι, είναι γλυκιά βραδιά σήμερα. Θα αρχίσω τώρα από τον κύριο Ψαθά. Είναι ένας χαρακτήρας που δεν έχουμε δει προφανώς να ξετυλίγεται ακόμα, μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Δεν είναι και ο πιο συμπαθής όμως άνθρωπος. Δεν ξέρω, εμένα με κυνηγάει μια κατάρα γενικώς έλκο τους αντιπαθητικούς χαρακτήρες. Εγώ περνάω πολύ καλά με τον Κλωμένη Ψαθά. Δεν ξέρω, πρέπει να αρχίσει να με ανησυχεί αυτό. Κλωμένης είναι, είπαμε, ένας αντιπαθητικός άνθρωπος. Αυτό το έζησες πολύ έντονα και με τη Μαρία την Άσχημη. Ναι, εκεί το έζησα πολύ έντονα. Είχα αρκετές αντιδράσεις από τον κόσμο. Θυμάμαι λοιπόν ένα περιστατικό όπου ήμουν στην Αττική Οδό, με σταμάτησαν για έλεγχο η τροχέα. Με βρήκε μια χαρά, εντάξει, και μου λέει: κανονικά πρέπει να σας κόψω κλίση για όλα αυτά που κάνετε στη μικρή. Αλλά θα σας αφήσω. Πότε ήταν πιο έντονη η επίχυση, τότε ή τώρα? Αυτό που ζω με τις άγριες μέρες δεν το έχω ξαναζήσει. Δεν είναι εύκολα καθόλου τα γυρίσματα. Ειδικά τώρα το χειμώνα είναι δύσκολες συνθήκες. Συγκεκριμένα σήμερα είδα μια σκηνή που έκανα εγώ με τον Μελέτη, με τον Γιώργο τον Γεροντιδάκη, σε ένα χωράφι. Γυρίστηκε παραμονή των Χριστουγέννων, πρωί, 8 η ώρα. Κάτω το γρασίδι είχε πάχνει. Πίστεψε με, τα χέρια μας σχεδόν τρέμαν. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που γίνονται τα γυρίσματα. Έχει γέλιο στα γυρίσματα. Σε αυτό το γέλιο θέλω να κάνω μερικές ερωτήσεις. Πρέπει να έχετε και άλλες δύσκολες σκηνές. Είχα μια πολύ ωραία σκηνή εγώ με το Μελέτη, ο ρόλος μου, που με πλησιάζει πάρα πολύ κοντά ο Γιώργος και μου μιλάει κάτι, μου λέει κάτι απειλητικά. Είναι έτσι μια έντονη σκηνή. Έχει σταυρώσει τα χέρια του πίσω ο Γιώργος και είμαστε ακριβώς πίσω από ένα υπέροχο άλογο, το καφέ το άλογο. Το οποίο έχει σκύψει και έχει αρχίσει και γλύφει τα γέλια. Και ακούω κλωτσου και το βλέπω, προσπαθεί να κατηθεί και τελικά δεν κατήθηκε με το παιδί. Βάλαμε κάτι γέλια και προσπαθούσε να... Είστε και κάποιοι παλιοί γνώριμοι στη σειρά. Ναι, με τον Λεωνίδα τον Κακούρη έχουμε δουλέψει κάποιες φορές στην Ελληνική Μεταγλώτηση. Με την Κατερίνα τη Δασκάλου είχα τη χαρά και είχαμε σκηνές στο πρώτο δικό μου σύριαλ, «Η Οργή των Θεών», του 1990 τόσο, όπου ήταν και ο φίλος μας ο Κατερός ο Κατσούλης εκεί. Και... Το ότι είμαστε εδώ δεν είναι τυχαίο, γιατί είμαστε σε απόσταση να προνοήσω από το δεύτερο σπίτι σου, νομίζω ότι είναι πια το θέατρο Αλκμίνη. Ναι, είμαστε πολύ κοντά στο θέατρο Αλκμίνη, όπου έχω την άλλη μεγάλη χαρά και είμαι πέμπτη χρονιά τώρα σε μια πολύ σπουδαία επιτυχία, θεατρική επιτυχία στους 12 ένορκους. Πηγαίνει 6 χρόνια τώρα με απανοτά sold out. Εκτός από τους 12 ενόρκους όμως υπάρχει και μία ακόμη παράσταση. Ο θάνατος του Ιβάνη Λίτς. Έχω τη χαρά και την τύχη να παίζω μαζί με τον Γιώργο τον Γαλίτη. Έχουμε δύο άντρες για 19 ρόλους. Είναι μια χρονιά που τα θέατρα περνούν δύσκολα. Εσείς πάτε καλά. Κάποιοι έχουν αποδώσει αυτή την κρίση στα θέατρα και στις άγριες μέλισσες. Ο Σταμάτης Φασουλής το είπε. Ναι, έμαθα ότι το είπε ο Σταμάτης. Ο άνθρωπος που θέλει να πάει στο θέατρο θα πάει στο θέατρο και τώρα που έχουμε και τη δυνατότητα να δούμε ένα επεισόδιο στο YouTube. Βέβαια, εισπράττοντας, σου ξαναλέω, την αγάπη και την αποδοχή από τον κόσμο, επειδή πραγματικά όλο και περισσότεροι άνθρωποι μου λένε ότι το βλέπουν, έχω αρχίσει και ψηλιάζομαι ότι πάρα πολλοί μένουν το βράδυ εκεί στις οθόνες τους, στο σαλόνι τους. Δεν θα ήθελα να ισχύει ως άνθρωπος του θεάτρου.